Eurovision. Ακόμα και για αυτού που την κατακρίνουν. Θέλω τη γνώμη σου, θέλω την άποψή σου, γι' αυτό σε έχουμε και εδώ. Θα σε ξετινάξω να το ξέρει. Θέλω να πάμε να δούμε τα κορίτσια μα, την Ελευθερία Ελευθερίου και την Ιδιαδάμου. Να ξεκινήσουμε με την Ελευθερία. Θέλω να μου κρίνει τα πάντα. Εσύ ξέρει. Θέλω να μου κρίνει. Με την Ελευθερία δύσκολο να κρίνω, γιατί μου άρεσαν τα πάντα. Πάμε να δούμε. Άχμε να μου τα μαρτυράσει πρώτα. Πάμε να τα δούμε. Μου άρεσε. Και αμέσω μετά μου σχολιάζει. Ποσειδωνά. Πραγματικά μπράβο. Ναι, έχω την αίσθηση βέβαια ότι σ' άρεσε διπλά, γιατί σου θύμισε την δική σου συμμετοχή με την Καλομήρα. Κοίτα, μου θύμισε δύο συμμετοχές. Θεωρώ, το έλεγα σε κάποια φίλη που μιλάγαμε χθες στο τηλέφωνο, την ώρα που το βλέπαμε. Στα ομαδικά τους μου θύμιζαν Παπαρίζου και στα ατομικά της μου θύμιζε Καλομήρα. Δηλαδή ήταν μια μίξη. Αλλά εντάξει, και τι έγινε. Στην τελική ήταν δύο πολύ αγαπημένες συμμετοχές ελληνικές και στους Έλληνες και σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν. Πετυχημένες. Η μία συμμετοχή έφερε την πρωτιά, η άλλη συμμετοχή έφερε την τρίτη θέση. Οπότε γιατί όχι. Ένα δέσιμο, πολύ όμορφο δέσιμο όμως, των δύο. Δηλαδή ήταν ωραίο σαν μου άρεσε αποτέλεσμα. Πάρα πολύ. Μου άρεσε εξ αρχής και το τραγούδι, μου άρεσε όταν το είδα πώς το παρουσιάζουν, γιατί μην ξεχνάμε, για όσους δεν το ξέρουν, ότι φέτος δεν είχαν και οικονομικά μέσα. Ναι, ούτε για σκηνικά, όμως μπορούσε να γίνει ούτε κάτι καν για φωτιές. Δεν είχαν καν λεφτά. Αυτές οι φωτιές που ανάβουν, στοιχίζουν. Δεν είναι όλα θέμα χρήμα. Δηλαδή, ακριβώς. Εδώ είδαμε μόνο, είδαμε μόνο τον ανθρώπινο παράγοντα πάνω σε μια τεράστια σκηνή να κάνει θαύματα. Δεν ήταν πολύ καλή όνειρο. Δηλαδή το κοχύλι και όλο αυτό που έτσι σχολιάστηκε αρνητικά. Δεν με ενοχλεί. Και το φόρεμα. Δεν είναι το καλύτερο τέτοιο που έχω δει από αυτά τα, πώς τα λένε, τα ηλεκτρονικά σκηνικά που δείχνουν πίσω, τα ψεύτικα της Eurovision, ναι. Δεν είναι το καλύτερο που έχω δει, αλλά εντάξει, δεν με ενόχλησε. Ποσειδονικά δεν μπορούσαμε να δούμε κάτι διαφορετικό, γιατί είδαμε ένα ποτ πουρί από Καλομήρα, από Παπαρίζου, από Σάκη. Δεν μπορούσαμε να δούμε την τα Ελευθερία. Πίσω, όχι, τα εννοώ τη σκηνική παρουσία της Ελευθερίας. Έχουμε ένα όμορφο, δροσερό κορίτσι με ένα άλλο που θα μπορούσε ναι, να κάνει. Κοίτα να δει, Τζοτζέλα, σε αυτό το τραγούδι, σε αυτό το τραγούδι. Ναι. Το καλύτερο που μπορεί να έχει σαν χορογραφία και σκηνοθεσία είναι μια μίξη Παπαρίζου και Καλομήρα. Γιατί το τραγούδι είναι αυτή τη σχολή. Είναι αυτό το τραγούδι. Δηλαδή θα ακριβώς πρέπει να το στερεώσουμε. Δηλαδή, να το πέρυσι, πήγαμε με κάτι, το οποίο ήταν πολύ διαφορετικό, πολύ επικίνδυνο. Εγώ στην αρχή ήμουνα μάλιστα εναντίον του κομματιού, τα είχαμε πει και εδώ στην εκπομπή. Πέρυσι είχαμε κάνει, είχαμε τον Λούκα Γιώργα. Ναι, ήμουνα πολύ εναντίον. Δηλαδή θεωρούσα ότι αυτοκτονούσαμε που πηγαίναμε αυτό το κομμάτι, αλλά ήταν κάτι τελείως διαφορετικό. Mm. Πήραμε το ρίσκο μας και τελικά μας βγήκε μια χαρά. Πήγαμε δεκάδα με κάτι τολμηρό.
Φέτος πάμε πάλι με ένα είδος σιγουράκι για την Ελλάδα. Είναι αυτό που το περιμένουν από την Ελλάδα. Ένα Ethnic Eurovision τραγούδι. Έτσι το αφομοιώνουν, έτσι το παίρνουν οι ξένοι. Ποσειδώνα. Τι το καλύτερο από το να έχει μία μίξη αυτών των δύο χορογραφιών. Θέλεις να πάμε να δούμε και το Ιβάκι. Ναι, βέβαια. Life. Baby, we can break the spirit of life. Nothing to fear when you are near. Just give me more. Reaching for the sky, I'm high. Close my eyes and then it's almost like to fly. Up in the air, let's take it there. Never let go. Oh, feel the energy. Τραγούδι, Ποσειδώνα, δεν ξέρω για σένα. Και εμένα μ' αρέσει το τραγούδι. Αλλά. Μ' αρέσουν και τα δύο πολύ. Και, και η ελληνική συμμετοχή και η κυπριακή. Και χαίρομαι που είναι μια χρονιά που και οι δύο χώρες έχουν καλά τραγούδια. Δεν τρελάθηκα όμως με τη σκηνή του παρουσία. Γιατί? Τρελάθηκα. Το κορίτσι μας. Αχ, δεν μπορώ να ακούω για την είδη. Ποσειδώνα, μου λένε. Παιδιά, τώρα τι. Εντάξει, άμα είναι να μην μιλάω. Τι με καλέσατε. Για πες, τι δεν σ' άρεσε. Δεν τρελάθηκα. Ωραίο είναι, πολύ επιμελημένο, πολύ καλοφτιαγμένο. Αλλά τι εννοώ δεν τρελάθηκα. Αυτό το σκηνικό, πώς λέγατε πριν για τη δικιά μας συμμετοχή για το κοχύλι, ναι. Αυτό το σκηνικό με αυτό το τι είναι εκεί, με τις πέτρες πίσω. Γραφείο. Ναι, γραφείο. Γραφείο με βιβλία. Αυτό, ναι. Γιατί υποτίθεται ότι είναι εφηβικό έρωτας. Μια ανέβα πάνω, μια κατέβα κάτω. Μια ανέβα πάνω, μια κατέβα κάτω. Αυτό έβλεπα τρία λεπτά. Τι είναι αυτό, ότι. Δεν σου άρεσε δηλαδή η σκηνική παρουσία. Όσο αφορά όμως την ερμηνεία, κούκλα, της, το τραγούδι, η φωνή της. Αλλά θα σας πω κάτι. Ναι. Υπάρχει αυτό, είναι πολύ ψηλά γράμματα. Mm. Αλλά παίζει πάντα τον ίδιο σημαντικό ρόλο στη Eurovision. Είναι ο μαγικός παράγοντας που λέγεται γκέλ, ακτινοβολία, σπίθα στο μάτι. Mm. Ξαναδείτε το βίντεο της Ελλάδος, της πίθα στο μάτι της Ελευθερίας, που δεν είχε και πολλά κοντινά στο πρόσωπο, 3-4 όλα και όλα. Ναι, δεν γιατί είχε όμως αυτό, ενώ δεν ξέρω, περίμενα αυτό είναι θα θέμα δώσει πολύ στην Ελευθερία. Και εγώ το μόνο που μου φάνηκε δηλαδή ότι λίγο. Γιατί είναι σεξ, αυτό υπονομευτήκαμε λίγο στη συμμετοχή μας, είναι ότι είχαμε πολλά μακρινά πλάνα. Να σου πω κάτι, Ποσειδώνα. Λοιπόν, μια στιγμή να ολοκληρώσω, γιατί αυτό που λέω είναι σημαντικό. Η Ελευθερία λοιπόν, δείτε τη σπίθα στο μάτι τη, αυτή η σπίθα είναι international, δεν έχει να κάνει με γλώσσες. Ναι. Αγγίζει τους τηλεθεατές σε 40 χώρες που συμμετέχουν. Και δείτε τη σπίθα στο μάτι της. Είναι διαφορετικά. Παίζει μεγάλο ρόλο. Να σου πω κάτι, Ποσειδώνα. Η μία κοπέλα. Για να είναι το... άλλο το τσαγανό το έργο. Α, θα σου πω όμως κάτι. Η μία είναι πιο σεξ, είναι πιο όρημη, είναι λίγο πιο μεγάλη. Και η άλλη είναι πιο εφηβική, λίγο πιο, λίγο πιο αθώα. Είναι. Δηλαδή, ακόμα και το στήσιμο του βίντεο κλειπ τη Ήβη ήταν πιο αθώο. Είναι υπάρχει λολίτα. Μια αθωότητα σε όλο αυτό. Αυτό όμως μου έκανε λίγο αμήχανο όλη αυτή η σκηνική παρουσία. Το δικό μας μου έκανε απλό συγκεκριμένο. Χορογραφία και φάτο up-tempo κομμάτι, ethnic. Είναι φαν για να περάσετε καλά και χορεύουμε και όλα αυτά και λίγο σεξ υπονοούμενα. Αυτό μου έκανε λίγο αμήχανο. Ανεβαίνω πάνω, κατεβαίνω κάτω. Το ευχαριστηθήκαμε περισσότερο όμως εσύ, γιατί είχε και αυτά τα κοντινά που λες. Και ειδικά στο τέλος, στο κλείσιμο, ήταν όλα τα λεφτά ήδη. Ναι. Με το κλείσιμο που είχε στο πρόσωπο, το δίνει σε Παπαρίζου. Ήταν ντίβα τελείως. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Γιατί είπαμε για το φυσικό. Δεν αρκεί όμως αυτό. Φωνητικά, σας από τις δύο αποστολές, ποια ήταν καλύτερη? Γιατί ακούσαμε πολλά. Και από για την άποψη, Ελευθερία. Από ποια άποψη την άκουσα. Αφωνητικά, δηλαδή αυτό που ακούγαμε πια. Αφωνητικά. Ναι. Φωνητικά ήταν και οι δύο καλές. Είναι γνωστό ότι είναι καλές τραγουδίστριες και οι δύο. Και οι δύο, πολύ καλές. Βέβαια, ναι. Απλά στην Ελλάδα έχουμε λίγο μία τάση. Να πλουτιούμε τα πάντα, τα κάνουμε όλα ίσωμα.
Και μάθαμε τώρα ότι υπάρχει η Βικτόρια Χαλκίτη που τραγουδάει από πίσω και βοηθάει την κατάσταση. Και έχουμε μία τάση κάθε χρόνο, όποια κοπέλα τραγουδάει μπροστά. Και τη βοηθάει από πίσω η Βικτόρια Χαλκίτη, την κοπέλα που τραγουδάει μπροστά να την κάνουμε μία με το χώμα. Έχω και εγώ Twitter, έχω και εγώ Facebook, τα είδα χθες τη γράφανε. Ξαφνικά κάναν την Ελευθερία Ελευθερίου Σκουπίδη, επειδή τη κάνει φωνητικά η Βικτόρια Χαλκίτη. Ακόμα και άνθρωποι που δεν ξέρουν. Στην Eurovision, όταν τραγουδάει live μία κοπέλα και ταυτόχρονα κοπανιέται στο χορό, χρειάζεται από πίσω μία φωνή να την υποστηρίζει. Τα λέγαμε και το πρωί, Ποσειδώνα, να μου πω ότι έχει ναι, τώρα, δηλαδή. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Έχουμε δεχτεί πάρα πολλά email από φίλους της εκπομπής που μας ρωτάνε κάτι. Έχουν μια απορία για μια απουσία που σημειώθηκε εχθές από τη βραδιά του ημιτελικού και που γενικώς θα σημειωθεί για τις επόμενες ημέρες, γιατί υπάρχει λόγος. Απουσία. Θα πάμε.